Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη τηλεόραση της Ζούγκλας. Παρακολουθείτε το Ζήσει τη Ζωή. Παρ' όλα αυτά, από όσα έλεγαμε χθες ουσιαστικά, ότι θα γινόταν ο χαμός σήμερα από βροχές και καταιγίδες και όλα αυτά, ήταν μια κανονική μέρα. Άρα έπεσαν έξω οι προβλέψεις όσων έλεγαν για ότι ουσιαστικά θα γινόταν ο χαμός σήμερα και θα πέφτει περισσότερη βροχή από ότι τη Δευτέρα. Παγκόσμια μέρα όμως την διαβήτη για σήμερα, για όσους δεν το γνωρίζετε. Και σήμερα εμείς θα αφιερώσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της εκπομπής μας. Ουσιαστικά να μάθουμε την ζαχαρόδης διαβήτης και τι είναι το μεταβολικό σύνδρομο, τι είναι το προδιαβητικό στάδιο. Για όλους όσοι σας δεν τα γνωρίζετε και μπορεί σίγουρα να προσφέρουμε έτσι με τις γνώσεις του κυρίου Γιάννη Σφυρί. Καλησπέρα σας κιόλας. Χαίρομαστε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Ο κύριος Γιάννης Σφυρίς είναι ειδικός παθολόγος. Ουσιαστικά έχετε μια εξειδίκευση από ό,τι έχω καταλάβει στο ζαχαρόδι. Μια ιδιαίτερη ενασχόληση, θα έλεγα. Ακριβώς. Και ας ξεκινήσουμε ουσιαστικά λίγο να γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για αυτή την ασθένεια, η οποία είναι και μια ασθένεια της εποχής μας, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Έχει μεγάλη αύξηση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σίγουρα υπάρχει μια μεγάλη αύξηση του ζαχαροδιαβήτη. Φυσικά αυτό έχει να κάνει ο ζαχαρόδης διαβήτης αναλόγως με την έκρηξη της ινσουλίνης, αν υπάρχει παντελής έλλειψη ινσουλίνης ή μερική χωρίζεται σε διαβήτη τύπου 1, τον νεανικό διαβήτη ή και τον διαβήτη των ενηλίκων τύπου 2. Ο διαβήτης τύπου 1 είναι ένας διαβήτης αυτοάνωσης ετιολογίας, ο οποίος δεν μπορεί να πλευρευτεί. Και ο διαβήτης τύπου 2 είναι μια κατάσταση η οποία μπορούμε να την προβλέψουμε εάν προβλέψουμε το προδιαβητικό στάδιο. Μάλιστα. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα λίγο από την αρχή. Η αρχή ποιο είναι, το μεταβολικό σύνδρομο έχει να κάνει? Είναι ένα σύμπλεγμα μεταβολικών διαταραχών που περιλαμβάνει και τον διαβήτη. Μάλιστα. Το μεταβολικό σύνδρομο είναι ένα σύμπλεγμα, όπως σας είπα, διαταραχών, το οποίο περιλαμβάνει την κοιλιακή παχυσαρκία, περιλαμβάνει το ζαχαρόδη διαβήτη, την αρτηριακή υπέρταση, την υπερλιπιδημία. Και ο κοινός παρανομαστής, η βάση τους, είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη και η υπερινσουλινεμία, που αυτό συνδέεται άμεσα με την παχυσαρκία. Τι σημαίνει αντίσταση στην ινσουλίνη? Δεν παράγεται από τον οργανισμό μας? Σίγουρα. Να φανταστείτε ότι στην κατάσταση, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η γλυκόζη ξέρουμε ότι είναι το καύσιμο που χρειάζεται το κύτταρο για να τελειώσει τις λειτουργίες του. Η ινσουλίνη τι είναι? Είναι μια ορμόνη που παράγεται από το πάγκρεας, έτσι. Και τι κάνει? Μεταφέρει την ινσουλίνη στα κύτταρα, τη γλυκόζη, τη γλυκόζη στα κύτταρα, για να τελέσουν, ως καύσιμο είναι, για να τελέσουν τις λειτουργίες του, όπως σας είπα. Στην κατάσταση της αντίστασης συμβαίνει ότι η ινσουλίνη χάνει μέρη αυτή την ικανότητα. Οπότε τι γίνεται? Τα κύτταρα αντιστέκονται στη δράση της ινσουλίνης, οπότε συνεπεία το πάγκρεας τι κάνει? Βλέπει την καινούργια αυτή κατάσταση όπου τα γλυκαιμικά φορτία είναι πολύ υψηλά, δηλαδή όταν τρώμε εμείς υδατάνθρακες, μια τροφή πλούσια σε υδατάνθρακες, αυξάνεται κατά πολύ το ζάχαρο, οπότε το πάγκρεας εκρίνει διπλάσιες, τριπλάσιες ποσότητες, έτσι τετραπλάσιες ποσότητες ινσουλίνης, και αυτό έχει ως συνέπεια, την υπερινσουλινεμία στον οργανισμό. Αυτό είναι μια κατάσταση άσχημη? Φυσικά είναι μια κατάσταση πολύ άσχημη. Γιατί η υπερινσουλινεμία, ας πούμε? Η υπερινσουλινεμία προκαλεί βασικά το αίσθημα της πείνας. Δηλαδή, αν φανταστείτε ότι αυτά τα τσιμπολογήματα που κάνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, το να μας κάνει να πεινάμε, είναι απότοκος της υπερινσουλινεμίας. Επίσης, αν έχετε παρατηρήσει ότι μετά από ένα μεγάλο γεύμα, συνήθως αισθανόμαστε έτσι καταβολή, νύστα, αδυναμία. Όλα αυτά είναι έλλειψη συγκέντρωσης, είναι από την υπερινσουλινεμία. Οπότε μπορεί να υπάρχουν, να βλέπω ένα άτομο το οποίο να έχει φυσιολογικά τα ζαχαρά του να είναι, αλλά να έχει υπερινσουλινεμία, η οποία να προϋπάρχει 5-10 χρόνια πριν και μετά να εκδηλωθεί ο ζαχαρόδης διαβήτης. Στην ουσία το πάγκρεας, όπως σας έχω πει, προσπαθεί να παράγει ινσουλίνη, αλλά μέχρι πότε? Κάποια στιγμή θα στερεύσει, δεν μπορεί να παράγει περισσότερο. Οπότε αυτό, σύν την αντίσταση, έτσι, στον διαβήτη τύπου 2, τον εκδηλώνουν. Μάλιστα. Υπάρχει και ανοχή όμως στην ινσουλίνη, είναι το ίδιο πράγμα? Η ανοχή αυτό λέγεται αντίσταση στην ινσουλίνη, ναι. Τώρα, ο τρόπος για να το βρούμε, έτσι, ο τρόπος για να δούμε αν ένας άνθρωπος είναι σε προδιαβητικό στάδιο, υπάρχει η καμπύλη ανοχής της γλυκόζης. Μάλιστα. Δηλαδή, τι κάνουμε? Καμπύλη ζαχάρου που λέμε. Καμπύλη ζαχάρου που λέμε, ναι, καμπύλη ζαχάρου. Είναι μια πολύ απλή εξέταση, χρειάζεται να αφιερώσετε μόνο 2 ώρες στο εργαστήριο. Έτσι, στην ουσία, παίρνει μια εξέταση αίματος στα χέρια μας. Βλέπουμε ότι το ζάχαρο είναι πάνω από 100. Έτσι, νομίζουμε ότι όλα είναι μια χαρά. Νομίζουμε ότι όλα είναι μια χαρά, γιατί όλοι μου λένε εντάξει, είναι 105-110, είναι μια χαρά. Δεν είναι μια χαρά. Είναι παθολογική τιμή του ζαχάρου. Οπότε πρέπει, ειδικά αν υπάρχει ιστορικό, κληρονομικό ιστορικό, κάποιος από τους γονείς δεν είναι διαβητικός,
είτε το ίδιο το άτομο να είναι παχύσαρκο, υπέρβαρο, να έχει υπερλιπιδαιμία, δηλαδή ψηλά λιπίδια στο αίμα, να έχει υπέρταση, τότε ένας λόγος παραπάνω να κάνει την καμπύλη ζαχάρου. Μάλιστα. Και αυτή πώς γίνεται, πηγαίνουμε στο εργαστήριο, αφού κάνουμε μια. Πριν τρεις μέρες κάνουμε μια φόρτιση στον οργανισμό μας, δηλαδή του δίνουμε να φάει πολλούς υδατάνθρακες, ρύζι, μακαρόνια, πάρα πολλά. Ναι, λίγο να τον προκαλέσουμε. Οπότε πάμε νηστική στο εργαστήριο, μας παίρνει μικροβιολόγο στο αίμα και μετά σε μηδέν χρόνο και μετά αφού μας δώσει να πιούμε ένα ποτήρι με 75 γραμμάρια γλυκόζης, έτσι με νερό διαλυμένο, μας ξαναμετράει το ζάχαρο μετά από 2 ώρες. Οπότε έτσι τι καταλαβαίνουμε, κατά πόσο βλέπουμε πώς ανταποκρίνεται ο οργανισμός μας, κατά πόσο ανεβάζει ζάχαρο ή όχι. Έτσι υπάρχουν 2 προδιαβητικά στάδια. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε την καμπύλη, ζάχαρο που λέτε, μπορούμε να καταλάβουμε αν πάσχει από διαβήτη ή προδιαβήτη. Μάλιστα. Ας το πάρουμε τότε, αν είναι σε προδιαβητικό στάδιο ένας ασθενής. Καταρχήν, τι συμπτώματα εκτός από αυτό που είπατε, το τσιμπουλόγημα λίγο ή τέτοιο, τι άλλα συμπτώματα μπορεί να έχει. Εντάξει, μπορεί να εκδηλώσει. Συνήθως, όταν γίνεται η διάγνωση του σαχαρωτού διαβήτη τύπου 2, έτσι, καλά, τύπου 1 είναι στους νεότερους, το τύπου 2 εκδηλώνεται με πολυουρία, πολυδιψία, αδυναμία, καταβολή, όλα αυτά τα συμπτώματα. Έτσι, το οποίο μπορεί να τα κάνει και η πυρνοσυλλεμία. Να φανταστείτε, η πυρνοσυλλεμία από μόνη της μπορεί να προκαλέσει βλάβες. Δηλαδή, να έχουμε κανονικά ζάχαρα στον οργανισμό και ένας ασθενής να έχει πυρνοσυλλεμία πότε. Τα όργανα στόχος είναι τα μάτια, είναι τα νεφρά, είναι η καρδιά. Οπότε να σας πω είναι χειρότερη από τις ψηλές τιμές ζαχάρου. Μάλιστα. Άρα, μου είπατε συχνουρία, πολυδιψία. Πολυδιψία, δηλαδή να παίρνουμε πολύ νερό, πολυουρία, αδυναμία, καταβολή, απώλεια σωματικού βάρους επίσης. Άρα, γιατί οι περισσότεροι νομίζουν ότι κάποιος που πάσχει από ζαχαροδιαβήτη, είτε μας ακούει τώρα για το προδιαβητικό στάδιο, ίσως να θεωρεί ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι αρκετά παχής. Σίγουρα. Εδώ δεν είναι στάνταρ αυτό, δεν είναι σίγουρο ότι θα έχει σίγουρα πολύ αυξημένο βάρος. Μα οι παχύσαρκοι άνθρωποι έχουν υπερινσουλινεμία μέσα τους, ανεξαρτήτως ότι μπορεί να έχουν φυσιολογική ούτως ή άλλως. Έτσι, έχουν πολύ ινσουλίνη γιατί ο οργανισμός δεν μπορεί να κάψει το ζάχαρο. Μάλιστα. Το πάγκρεας πιέζεται πάρα πολύ. Και όταν, σας είπα και προηγουμένως, υπάρχει και κληρονομικό ιστορικό, δηλαδή κάποιος από τους γονείς ή από την υπόλοιπη οικογένεια έχει σαχαροδιαβήτη, τότε πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε την εξέταση αυτή. Οπωσδήποτε. Κάνουμε την εξέταση και μετά. Κάνουμε την εξέταση, την πηγαίνουμε στο γιατρό μας και μας λέει αν είμαστε στην προδιαβητικό στάδιο ή όχι. Οπότε εκεί έχει αντιμετωπίσει 2 καταστάσεις. Αν είναι διαβήτης, έτσι, τότε δίνει φάρμακα. Αν είναι προδιαβήτης, πρέπει να συστήσει αλλαγή τρόπου ζωής και διατροφή. Και εγώ έχω διαβάσει έτσι σε άρθρα και μάλιστα διάβασα και ένα άρθρο δικό σας σε μια εφημερίδα πριν λίγο χρονικό διάστημα, ότι πέρα από αυτά που μας είπατε, μπορεί κιόλας κάποιος να καταλάβει ότι είναι σε προδιαβητικό στάδιο, ακόμα κι αν δει ότι είναι πάρα πολύ χαμηλή η χοληστερίνη του στο αίμα, αλλά πολύ αυξημένα τα τριγλυκερίδια. Φυσικά, γιατί οι τιμές του ζαχάρου έτσι, έχουν να κάνουν με τα τριγλυκερίδια, με την αύξηση. Πάνε αναλογικά με την αύξηση των τριγλυκερίδιων. Ανεβάζουν τα τριγλυκερίδια. Είναι ένα παιχνίδι που γίνεται και στο μεταβολισμό. Είναι λίγο πολύπλοκο, αλλά όντως η υπερτριγλυκεριδημία είναι απότοκος της υπεργλυκαιμίας, να το πω έτσι. Πρακτικά, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε προδιαβητικό στάδιο, μας είπατε ήδη ότι πρέπει να προσέχει τη διατροφή του και την άσκηση. Τι θα πρέπει να αποφεύγει όμως να τρώει και πώς θα πρέπει ουσιαστικά να είναι κατανεμημένο το φαγητό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό έχει να κάνει φυσικά ότι ισχύει στον προδιαβητικό, ισχύει και στο μεταβολικό σύνδρομο, έτσι. Mm-hmm. Γιατί είναι ένας μεταβολικός ασθενής. Mm-hmm. Τι πρέπει να κάνει. Μιλάμε για διατροφή. Η διατροφή του πρέπει να είναι πολλά και συχνά γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να μειώσουμε αυτή την αντίσταση, την υπερινσουλινεμία στον οργανισμό. Έτσι, πολλά και συχνά γεύματα, τα οποία αποτελούνται από πολλές φυτικές ίνες, πλούσια δηλαδή σε λαχανικά, πλούσια σε φρούτα, όσπρια, επίσης παχιά ψάρια που έχουν καλά λιπαρά οξέα. Και ώστε να υπάρχει μια απώλεια βάρους σταδιακή, έτσι, και ο άνθρωπος ο ίδιος αισθάνεται καλύτερα με την απώλεια βάρους και τα ζάχαρά του εξισορροπούνται κατά κάποιο τρόπο. Και μαζί με την άσκηση. Φυσικά η άσκηση. Να σας πω άσκηση. Λέμε άσκηση. 30 λεπτά την ημέρα άσκηση, έτσι. Uh-huh. Εντάξει, απλά αν δείτε στην καθημερινότητά μας, υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουμε. Ναι. Ποια είναι αυτά. Μπορούμε να ανεβοκατεβούμε τις σκάλες, αντί να πάρουμε τα σανσέρ. Μπορούμε να κατεβούμε μια στάση του λεωφορείου. Είναι και δύσκολο κάποιος έτσι. Φυσικά να μπορούμε να κάνουμε μυναστήριο. Πολλά πράγματα. Δηλαδή, απλά να έχουμε τη θέληση να το κάνουμε. Σωστά. Και να αλλάξουμε τρόπο ζωής.
Όσον αφορά τον ζαχαρό διαβήτη διαγνωσμένα κανονικά, είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει ναι, από τη στιγμή, κάποιος. Όχι, απλώς ακολουθεί μια θεραπεία για όλο το υπόλοιπο της ζωής του. Απλά θα εξαρτηθεί η θεραπεία από το τι θα κάνει στη ζωή του ο ίδιος. Αν δηλαδή θέλει, δεν προσέχει, τα φάρμακα θα γίνονται περισσότερα. Έτσι. Αν προσέχει, μπορεί να παραμείνει σε λίγα φάρμακα και να είναι καλά ρυθμισμένος, οπότε να μην χρειαστεί ποτέ να δώσει επιπλοκές. Ο διαβήτης γενικά δίνει επιπλοκές. Και ήδη δίνει επιπλοκές από όταν τα ζάχαρα είναι ακόμα και λίγο, όχι ακόμα, όχι πάνω από 126, όχι υψηλά ζάχαρα τα οποία δεν είναι επιπλοκές. Ακόμα και τα μικρά ζάχαρα έχουν δείξει ότι μπορούν να σου κάνουν επιπλοκές. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, δεν ξέρω να σας κάνω. Για παράδειγμα, όταν είναι κάποιος σε προδιαβητικό στάδιο, γυρνάω από το ένα θέμα στο άλλο γιατί σκέφτομαι και εγώ παράλληλα διάφορα πράγματα. Όταν κάποιος είναι σε προδιαβητικό στάδιο, αλλά ξεκινήσει τη σωστή στιγμή να προσέχει τη διατροφή του, να ασκείται σωστά, κανονικά. Σωστά. Σε τι ποσοστό επιτυχία, ας πούμε έτσι, έχει στο μπορούμε, να πάθει. Μπορούμε να μπλοκάρουμε τα γονίδια, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Κοιτάξτε, μπορεί να μην εκδηλώσει ποτέ το διαβήτη. Έτσι, μπορεί και να εκδηλώσει, όμως σε προχωρημένη ηλικία, επειδή οι αντοχές του έχουν πέσει, επειδή ξέρετε, τα όργανα υπολειτουργούν, οπότε εντάξει. Μπορεί να εκδηλώσει, σας λέω, να το καθυστερήσει, οπότε καθυστερήσουμε, ή να μην εκδηλωθεί και καθόλου. Και καθόλου. Ναι. Υπάρχει κάποιο ποσοστό. Μιλάμε για το διαβήτη τύπου 2, έτσι. Βέβαια, πάντα, βέβαια, έτσι, ναι. Των ελληνικών. Μας είπατε ότι όλες από την αρχή ότι ο διαβήτης τύπου 1 είναι σαν αυτοάνοσο ουσιαστικά. Ακριβώς. Το προκαλεί ο ίδιος ο οργανισμός. Δηλαδή ο ίδιος ο οργανισμός επιτίθεται στα παγκρατικά κύτταρα. Και δεν έχει να κάνει καθόλου με τις συνήθειες τις οποίες έχετε, είτε τι τρώτε, είτε αν γυμνάζεστε, οτιδήποτε. Απλά τα παιδιά μπαίνουν απευθείας οι ασθενείς σε ινσουλίνη, προσέχουν πάρα πολύ. Γενικά είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Και ειδικά όταν πρόκειται για μικρά παιδιά, φανταστείτε που έχουν διαβήτη τύπου 1, πρέπει να μπουν στη διαδικασία να μάθουν να ρυθμίζονται. Επίσης, έχω διαβάσει ότι και οι προδιαβητικοί και οι διαβητικοί καλό είναι να κάνουν γυμναστική το πρωί όταν ξυπνούν, ώστε να κάψουν αυτή την περίσσια γλυκόζης. Σωστό αυτό. Γίνεται και αυτό. Απλά πρέπει να γίνεται, ας πούμε, σε ανθρώπους που σίγουρα τα ζάχαρα, τα πρωινά, μπορεί κάποιος να κάνει όμως ελαφριά γυμναστική το πρωί, έτσι. Δηλαδή, όχι να μπει στη διαδικασία να κάνει κάποια, να αθληθεί παραπάνω από 45 με μία ώρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι... Νομίζω ότι μία ώρα είναι υπεραρκετό. Ναι, πιστεύω ότι έτσι ένα αργό περπάτημα στο διάδρομο ή ένα απλό τζόκινγκ, ας πούμε, για μερικά λεπτά, μπορεί να αποδώσει καλύτερα αποτελέσματα στη μείωση του ζαχάρου, σίγουρα. Σε σχέση με το βράδυ ή σε σχέση με το ζάχαρο, όπως μου είπε. Δηλαδή, εγώ θέλω να το δούμε λίγο και πρακτικά, αν κάποιος, ας πούμε, είναι καλύτερο να κάνει πρωί ή βράδυ άσκηση όταν είναι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει σημασία το τι πρέπει να κάνει, αν είναι πρωί ή βράδυ. Mm-hmm. Το θέμα είναι να αφιερώνει μερικά λεπτά, έτσι, είτε αυτά λέγονται 10-15 λεπτά, όσα μπορεί, να αφήσει την καθιστική ζωή. Γιατί όλοι μας, όπως ξέρετε, η καθιστική ζωή, η παχυσαρκία είναι στην Ελλάδα το νούμερο ένα, έτσι, είναι από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη. Οπότε πρέπει στην ουσία τα 20 αυτά λεπτά να τα αφιερώσει οποιαδήποτε στιγμή θέλει μέσα στην ημέρα. Άρα 20 λεπτά την ημέρα οπωσδήποτε. Συνήθως λένε στους διαβητικούς 150 λεπτά την εβδομάδα, φανταστείτε. Mm-hmm. Δηλαδή είναι 150 λεπτά την εβδομάδα. Στους διαβητικούς. Mm-hmm. Αλλά γιατί όχι να μην το κάνεις και κάθε μέρα. Ναι, ναι, σωστά. Θα θέλετε να μου πείτε έτσι μια τυπική, ας το πούμε, σαν διατροφή σωστή για έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε ένα προδιαβητικό στάδιο? Σίγουρα, ναι. Σας είπα και προηγουμένως ότι γενικά πρέπει να χωρίσει, οι διαβητικοί πρέπει να τρώνε τα πάντα και από λίγο. Δηλαδή να μην στερηθούν κάτι. Θα φάνε και γλυκό, δηλαδή, κανονικά. Κοιτάξτε, μπορούσε το γλυκό, είναι μια πρόκληση, έτσι. Ναι. Απλά καλό είναι, επειδή, όπως σας έχω πει, είναι υψηλού γλυκαιμικού δείκτη ζάχαρη, αυτά τα γλυκά μέσα, εκτοξεύουν το ζάχαρο υψηλά. Οπότε πιέζεται πολύ, σας λέω, το πάγκρεας, δηλαδή κρίνει πάρα πολύ ινσουλίνη και γίνεται αυτός ο φαύλος κύκλος πάλι. Mm-hmm. Στην ουσία, καλό είναι να μην τρώνε γλυκά. Μπορούν να αντικαταστήσουν τα γλυκά. Υπάρχουν γλυκά τα οποία είναι με στέβια, με ασπαρτάμι, έτσι, με ζαχαρίνες. Οπότε μπορούν να προτιμήσουν αυτά, αν έχουν την τάση και θέλουν να φάνε κάποιο γλυκό, από το να προτιμήσουν σκέτη ζάχαρη. Το μέλι, επειδή είναι μια τροφή η οποία αυξάνει, από ό,τι έχω διαβάσει, πάρα πολύ γρήγορα το ζάχαρο στο αίμα, είναι απογορευτική? Εντάξει, δεν είναι τελείως απαγορευτική. Γιατί μου κόβεται τελικά, μου κόβεται ναι, τα μέλη. Σίγουρα, κοιτάξτε να δείτε, το διαβητικό, σας είπα και πάλι, δεν είναι ότι πρέπει. Μπορεί να τρώει τα πάντα και από λίγο, αρκεί να προσέχει. Δηλαδή, αν θέλει να σου φάει μια κουταλιά μέλι και περπατήσει μετά ή οτιδήποτε άλλο, φυσικά μην είναι η κουταλιά μέλι. Αυτή τη σούπα κανονικά. Εντάξει, όλα είναι επιτρεπτά, απλά να ξέρει ποια πράγματα γενικά ανεβάζουν, δηλαδή ποια πράγματα είναι υψηλού γλυκαιμικού δείκτη και ποια είναι χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Το ψωμί
Το λευκό είναι υψηλού γεμικού δείκτη. Το ρύζι, το μακαρόνι υψηλού. Δηλαδή τα ζάχαρα τα πάνε πάρα πολύ ψηλά. Ναι. Το μαύρο ψωμί, ολική αλέσωση, είναι χαμηλού γεμικού δείκτη. Τα φρούτα επίσης που έχουν φυτικές ίνες, αυτά δεν αυξάνουν το ζάχαρο τόσο πολύ. Γιατί να μην φάει ένα φρούτο και να φάει ένα γλυκό. Ναι. Στο λέω ένα παράδειγμα. Σωστά, σωστά. Μία γυναίκα η οποία είναι σε προδιαβητικό στάδιο έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης να πάθει διαβήτη. Σίγουρα. Και γι' αυτό οι γυναίκες όταν είναι, μπαίνουν στη δικασία να κάνουν και αυτές καμπύλη γλυκόζης, αλλά δεν κάνουν μόνο σε 2 ώρες. Βλέπετε, τους κάνουν όσο μέσα καλύτερα, κάνουν κάποια διαστήματα μία ώρα, στις 2, στη μισή ώρα, οπότε να δουν κατά πόσο ανταποκρίνεται ο οργανισμός τους. Και πόσο απότομα ή όχι πέφτει. Και φυσικά, γιατί ειδικά αν υπάρχει προδιάθεση, ένας λόγος παραπάνω να εκδηλώσουν ζάχαρο σίγουρα στην εγκυμοσύνη. Και επίσης κάτι άλλο που ξεχνάνε οι περισσότερες γυναίκες όταν γεννάνε και μετά, έτσι, ναι, ότι ξεχνάνε να κάνουν την καμπύλη ζαχάρου μετά από 6 μήνες. Πρέπει να την επαναλάβουν. Ναι. Αυτές που ήδη έχουν πάρει θεραπεία, έτσι, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, γιατί περνάνε στο διαβητικό, ας πούμε, στάδιο, πρέπει μετά την εγκυμοσύνη να ξανακάνουν καμπύλη. Για να δουν τι έχει γίνει. Ναι. Θέλω να πω ότι αν μια γυναίκα είναι σε προδιαβητικό στάδιο και εμφανίσει διαβήτη, κατά εγκυμοσύνη διαβήτη, μετά θα είναι πάλι σε προδιαβητικό στάδιο ή μπορεί να εκδηλώσει. Μπορεί να είναι και. Όχι, μπορεί να είναι πάλι σε προδιαβητικό στάδιο, όχι, μπορεί να μην έχει. Απλά πρέπει να το προσέχει, πρέπει να έχει παρακολούθηση. Ναι. Είναι κάτι που το ξεχνάνε οι περισσότερες γυναίκες. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, αν θέλετε να σας έχω ρωτήσει κάτι. Απλά να σας πω ότι. Θα γυρίσω και εγώ λίγο στο μεταβολικό σύνδρομο που είπατε. Ναι, ναι, σωστά. Αυτό περιλαμβάνει 5 κριτήρια. Mm-hmm. Για να μπορέσει κάποιος να πει ότι, επειδή είπαμε ότι είναι σύμπλεγμα μεταβολικών διαταραχών, ποια είναι αυτά τα 5 κριτήρια. Γιατί πρέπει να έχει 3 από τα 5. Mm-hmm. Πρέπει να έχει, όπως έχουμε κοιλιά, έχει πάει σαρκία, περιφέρεια μέσης, πόσο, στους άντρες πάνω από 102 mm-hmm. και στις γυναίκες πάνω από 88 εκατοστά, είναι ένας παράγοντας κινδύνου, έτσι. Mm-hmm. Φυσικά αυτό έχει να κάνει και με το φύλο, έχει να κάνει με την φυλή μάλλον. Και τα όρια έχουν πέσει κατά κάποιο τρόπο σε άλλες φυλές, οπότε έχουν πάει 94 για τους άντρες, 80 για τις γυναίκες. Mm-hmm. Σε εξετάσεις αίματος που βλέπουμε, είπαμε για το ζάχαρο πάνω από 100. Σωστά. Επίσης πρέπει να δούμε τα τριγλυκερίδια πάνω από 150 μιλιγράμμα LDL. Αν υπάρχουν πάνω από 150, είναι ο δεύτερος. Mm-hmm. Τρίτος το ζάχαρο που σας είπα. Η HDL χολεστερόλη, που είναι η καλή χολεστερόλη που μας προστατεύει, αν είναι κάτω από 40 για τους άντρες και κάτω από 50 για τις γυναίκες, είναι άλλο ένα κριτήριο. Και τελευταίο είναι η αρτηριακή υπέρταση. Πάνω από 130 μιλιμέτρη στήλη τετραγύρου η συστολική και η διαστολική πάνω από 85 αντίστοιχα, τότε είναι το 5ο κριτήριο. Οπότε, αν κάποιος δούμε ότι έχει 3 κριτήρια και πάνω, ναι, τότε θεωρείται μεταβολικός ασθενής. Δηλαδή, πάσχει από μεταβολικό σύνδρομο. Οπότε, πρέπει και πάλι να προσέξει, έτσι, και να αλλάξει τον τρόπο ζωής του και τις διαιτητικές του συνήθειες. Έχω την αίσθηση με όλα αυτά που συζητάμε έτσι, τόση ώρα, ότι το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι δεν γνωρίζουν καν ότι είναι σε μεταβολικό σύνδρομο θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Φυσικά είναι μεγάλο, γιατί κοιτάξτε, όλοι έρχονται με τις επιπλοκές. Δηλαδή, ο διαβήτης έχει μπει ήδη καλά μέσα στη ζωή τους και έρχονται, ας πούμε, επιπλοκές στα μάτια, δεν βλέπουν καλά, έχουν επιπλοκές στα νεφρά, έμφραγμα. Αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, οπότε εκεί είναι μια κατάσταση μη αναστρέψιμη. Ναι, ναι, ναι. Έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταστρέψει μερικά όργανα, οπότε προσπαθείς να σώσεις και τα υπόλοιπα. Ναι, νομίζω όμως ότι απ' την άλλη είναι οι γιατροί και τόσο καλά ενημερωμένοι στα μεταβολικά σύνδρομα, ώστε όταν θα διαβάσουν μια εξέταση αίματος με πολύ χαμηλή χολεστερόλη, κακή χολεστερόλη, με πολύ αυξημένα τριγλυκερίδια και ένα ζάχαρο στο 100 για παράδειγμα, να καταλάβουν ότι αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα διαβητολόγο ή σε έναν ειδικό παθολόγο. Φυσικά, γιατί όταν είσαι ενημερωμένος και ακολουθείς κατευθύνσεις οδηγίες που υπάρχουν, της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας, τότε σίγουρα αφυπνίζει τον ασθενή και του λες ότι, κοιτάξτε να δείτε, πάσχεται από διαβήτη, πάσχεται από μεταβολικό σύνδρομο, του εξηγείς ακριβώς τι είναι, γιατί είναι κάποιες έννοιες που δεν τις καταλαβαίνουν. Ναι, ναι, ναι. Ή δεν θέλουν να το δεχτούν για τον εαυτό τους. Οπότε, μια φορά καταλαβαίνετε και η προσέγγιση με τον ασθενή είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Επίσης, όταν λες σε κάποιον ότι είσαι σε προδιαβητικό στάδιο, ίσως νομίζω ότι έχει όλο το καιρό μπροστά του ώστε να κάνει όλα αυτά τα σωστά πράγματα που πρέπει να. Απλά πρέπει να το εξηγήσετε και πάλι. Δηλαδή, να του πεις ότι, κοιτάξτε να δείτε, είστε ένα βήμα πριν το διαβήτη, οπότε πρέπει να προσέξετε. Ναι. Εκεί ίσως χτυπάει το καμπανάκι κινδύνου, γιατί οι περισσότεροι τον διαβήτη ως έννοια των τρέμων. Ναι. Δηλαδή, με τη μία σκέφτονται ινσουλίνη. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, η πρώτη σκέψη που κάνουν είναι ινσουλίνη, φάρμακα,
και φυσικά οι επιπλοκές που κάνει. Οπότε αν κάποιος τις ενημερώσει σωστά και επίσης πει ότι οι επιπλοκές ήδη ξεκινάνε και από ένα στάδιο πριν το διαβήτη, ότι αρχίζουν και επηρεάζουν τα όργανα με τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως, τότε έχει ένα λόγο παραπάνω ο άνθρωπος να προσέξει, να αφυπνιστεί και να αλλάξει τρόπο ζωής. Πού μπορούμε να σας βρούμε, αν κάποιος θέλει η τηλεθεατής έτσι να σας δει και είστε σε κάποια επιστημονικά κέντρα από ό,τι γνωρίζω και έχετε και δικό Φυσικά, έχω δικό μου ιατρείο, όπως σας είπα, στον Κορυδαλό. Mm-hmm. Είμαι επιστημονικός συνεργάτης επίσης της Ορθοβιωτικής Ιατρικής που ασχολείται με την πρόληψη και την τριγύρανση. Συνεργάτης του κυρίου Παπαχαρλάμπους Μιχάλη, ο οποίος είναι παθολόγος και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αντιγύρανσης. Μπορούν επίσης να με βρουν και στην Γλυφάδα, στο Athens Paper Hills Medical Group, που είναι ένα άλλο πολυιατρείο. Έχετε κάποιο site, κάτι άλλο που μπορείτε έτσι να μπουράτε. Τώρα ξεκινάω να κάνω το site το δικό μου, πάντως μπορούν να με βρουν άνετα στο δίκτυο. Γιάννης Φυρίς, ειδικός παθολόγος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μπείτε και ενημερωθείτε για το διαβήτη τύπου 2 και 1 φυσικά. Εντάξει, το 1 είπαμε ότι είναι και αυτό άνοσο. Αλλά και τα προδιαβητικά στάδια για να δείτε ουσιαστικά αν είστε σε αυτή την κατηγορία ώστε να μπείτε στη διαδικασία της πρόληψης. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και εμείς και η αισθητικός μας Ελπίδα Κόλντιρη έχετε να μας πει τα πάντα για το πώς θα αποκτήσουμε πλούσιες λιβαρίδες. Σε 2 λεπτάκια και πάλι κοντά σας. Πάει να περάσει έτσι, δεν θα το ψηφίσει. Μα δεν είμαι μόνον εγώ. Άρα, όχι. Εσείς είπατε. Το παρόν το έδωσα. Και να έχετε πει, δεν πάει άλλο. Όχι, δεν μπορώ να συνεχίσω. Πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσει να υπάρχει ανάπτυξη? Θα φαίνεται η ανάπτυξη στο 15. Υπάρχουν όμως συνάδελφοί σας που αυτό το λένε στον κόσμο. Να διαγράψουν τους βουλευτές, θα γίνονταν ρεζίνη παγκοσμίου. Ποιο μαντάτε στον κόσμο αυτό που ψήφισε τη Χρυσή Αυγή? Σε ένα τέτοιο κόμμα είναι όλοι έτσι? Άλλον δεν χρειάζεται και άλλον θα έρθει. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε την ερώτησή σας.
ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του Ζούγκλα.gr. Findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του Ζούγκλα.gr. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο στούντιο της Ζούγκλας. Παρακολουθείτε το Ζήσε τη Ζωή. Μπείτε στο Facebook, κάντε like στη σελίδα μας έτσι για να μας ενισχύσετε με την ψήφο σας, ας το πούμε έτσι. Και η Miss Skin Ελπίδα Κόλτιρ είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες και σήμερα. Και έχουμε να τα πούμε. Ναι. Είχαμε λίγο, περάσαμε 15 μέρες. Τα νέα σου, καλά είσαι? Μια χαρά. Καλά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις λιθαρίδες. Όλες όσες παλιά, ας το πούμε έτσι, αγοράζετε λιθαρίδες όταν θέλετε να βγείτε έξω για να είναι πιο πλούσιες και μπαίνετε σε όλη αυτή τη διαδικασία, υπάρχει μια πιο απλή μέθοδος πλέον. Ναι. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό. Τι είναι τα extension βλεφαρίδας? Η προσθετική βλεφαρίδων είναι μια νέα τεχνική mm-hmm. με την οποία μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε πυκνές, μακριές, γυριστές βλεφαρίδες κάθε μέρα
24 ώρες το 24ωρο χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Είναι από φυσικό μετάξι, υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη, διαφορετική διάμετρος, διαφορετική καμπυλότητα για να μπορούμε στην ουσία να εξειδικευτούμε και να ανταποκριθούμε στις διαφορετικές βλεφαρίδες που έχει ο καθένας. Να πετύχουμε έτσι λοιπόν ένα ναι μεν εντυπωσιακό αποτέλεσμα, αλλά πάντα απόλυτα φυσικό. Mm-hmm. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι το υπερβολικό, φυσικά και μπορούμε, αλλά συνήθως οι περισσότεροι θέλουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα για να μπορούμε να είμαστε καθημερινά εντυπωσιακές, χωρίς να δίνουμε έτσι πολύ χρόνο στις βλεφαρίδες. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά εγώ που είμαι ξανθιά και οι βλεφαρίδες μου είναι ουσιαστικά στην άκρη τελείως ξανθές. Mm-hmm. Είναι άσχημο. Δηλαδή, άμα δεν είναι βαμμένα τα μάτια και, είμαι και άσπρη, φαίνεται λίγο άχρωμο. Ενώ... Δίνει ένταση στο βλέμμα. Οι βλεφαρίδες δίνουν ένταση στο βλέμμα. Ναι, γι' αυτό. Είναι δύσκολη η εφαρμογή, είναι δηλαδή μεγάλη σαν διαδικασία να βάλεις εξθέσεις βλεφαρίδες. Η διαδικασία είναι απλή, αλλά η πρώτη εφαρμογή παίρνει και το μεγαλύτερο, χρειάζεται και το μεγαλύτερο χρόνο, διότι τοποθετούμε μία-μία, είναι η μέθοδος one by one. Τοποθετούνται ουσιαστικά πάνω στις ήδη υπάρχουσες βλεφαρίδες. Τοποθετούνται ακριβώς μισό ή ένα χιλιοστό από τη ρίζα της βλεφαρίδας. Έτσι λοιπόν τους δίνει τη δυνατότητα καταρχήν να αναπνέουν και να αναπτύσσονται κανονικά. Μάλιστα. Τοποθετούμε λοιπόν σε όλες τις βλεφαρίδες, να γεμίσουμε την περιοχή για να έχουμε αυτό το φυσικό ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Να ρωτήσω κάτι, μόνο πάνω, έχει και κάτω. Μόνο στις πάνω. Μόνο στις πάνω. Μόνο στις πάνω στο είναι ασφαλή στη διαδικασία η συγκεκριμένη, δηλαδή για τα μάτια, γενικά, δηλαδή είναι τα προϊόντα τα οποία μπαίνουν για να τοποθετηθούν και να κρατηθούν οι βλεφαρίδες θέσεις τους, είναι ασφαλή. Είναι απόλυτα ασφαλή σε όλη διαδικασία και αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους. Πρώτον, διότι η κόλλα που χρησιμοποιούμε είναι υποαλλεργική, είναι μη ερεθιστική. Mm-hmm. Μάλιστα, χρησιμοποιείται και στη συγκόλληση ανθρώπινων ιστών στα χειρουργία. Mm-hmm. Στη δική μας τεχνική δεν ακουμπά σε καμία περίπτωση με το δέρμα, mm-hmm. στο δέρμα. Και δεύτερον, λόγω του ότι τοποθετούμε μισό ή ένα χιλιοστό από τη ρίζα, είναι πολύ σημαντικό να μην επηρεάζεται ο κύκλος ο αναγεννησιακός της βλεφαρίδας και mm-hmm. αναπτύσσονται κανονικά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε στην ουσία ανάμεσα στις συνεδρίες συντήρησης που κάνουμε, βλέπουμε ότι οι δικές μας βλεφαρίδες όχι μόνο δεν επηρεάζονται, αλλά εμφανίζονται πιο δυνατές. Διότι δεν δέχονται αυτόν την καθημερινή ταλαιπωρία με τη μάσκαρα, με την τοποθέτησή της, αλλά κυρίως με την απομάκρυνσή της, που τρίβουμε βία ναι. τα μάτια για να φύγει. Άρα δεν χρειάζεται μετά να ξαναβάλουμε μάσκαρα. Δεν χρειάζεται ούτε να βάλουμε μάσκαρα, ούτε να χρησιμοποιήσουμε ψαλίδι για να τις γυρίσουμε, ούτε βαφή πρεμανάντων. Είναι αρκετά έντονο, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, το αποτέλεσμα. Είναι ήδη από μόνο του έντονο, εντυπωσιακό, φυσικό. Μάλιστα. Πόσο χρόνο πρέπει να έχουμε διαθέσιμο έτσι, για να γίνει αυτή η διαδικασία? Η πρώτη εφαρμογή διαρκεί περίπου μία μισή ώρα. Από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε για μια συνεδρία συντήρησης, μπορεί να κρατήσει από 30 λεπτά σε 45 λεπτά. Μάλιστα. Και κάθε πότε χρειάζεται ουσιαστικά η συντήρηση αυτή για τις βλεφαρίδες? Εξαρτάται βέβαια και το πόσο προσεκτικές είμαστε και ίδιες. Μπορούμε, ναι βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι σαν ένα μέσο χρονικό διάστημα που διαρκεί το αποτέλεσμα, mm-hmm. μπορεί να φτάσει έως και τους 2 μήνες. Mm-hmm. Αυτό επηρεάζεται και από τον αναγεννησιακό κύκλο που έχει ο καθένας στις βλεφαρίδες μας mm-hmm. και από τη συντήρηση που κάνει, αν τηρεί σωστά και πιστά τις οδηγίες που εμείς δίνουμε. Υπάρχει κάποια περίπτωση στο κάποια ασθένεια ή οτιδήποτε πρόβλημα στα μάτια, δεν ξέρω τι, που να είναι απαγορευτικό για τη διαδικασία της συγκεκριμένη? Δεν υπάρχει κάποια ατένδειξη. Σαφώς, αν μιλάμε για μία μόλυνση στο μάτι, θα πρέπει να γίνει η θεραπεία από τον οφθαλμίατρο και τις οδηγίες που έχει δώσει κανονικά και πιστά. Δεν δουλεύουμε. Υποχωρούν τα συμπτώματα και συνεχίζουμε και ξεκινάμε κανονικά την όλη διαδικασία. Η περίπτωση επιφυκίτιδας. Δεν απαγορεύεται να δουλέψουμε, διότι δεν επηρεάζει κάπου την αλλεργία αυτή. Ωστόσο, όμως, αποφεύγουμε να δουλέψουμε όταν βρίσκεται στην έξαρση κυρίως, διότι το άτομο νιώθει συχνά τον γκνισμό. Ναι, οπότε θα τρίβει τα μάτια του και θα απομακρύνει τις βλεφαρίδες που εμείς βάζουμε. Δεν θα έχει λοιπόν τη διάρκεια που μπορεί να έχει σε άλλη περίπτωση. Τις βρέχουμε κανονικά, πλένουμε το πρόσωπό μας κανονικά. Ναι, δεν επηρεάζεται με το νερό. Απλά δεν τρίβουμε με μεγάλη δύναμη τα μάτια αυτό. Απαγορεύεται, οι οδηγίες οι βασικές είναι ότι 8 ώρες μετά την πρώτη εφαρμογή δεν ρίχνουμε νερό και κανένα άλλο προϊόν. Μετά όμως τις 8 ώρες. Μπορούμε να πλύνουμε κανονικά το πρόσωπό μας, να ρίξουμε νερό, να κάνουμε ντους, να κάνουμε μπάνιο. Το νερό δεν επηρεάζει την κόλλα. Άρα λοιπόν είναι και μια ιδανική λύση για τις καλοκαιρινές διακοπές. Σωστά. Βέβαια. Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε καθαριστικά και γενικότερα προϊόντα με βάση το λάδι.
και τα αντικαθιστούμε με προϊόντα που έχουν βάση το νερό. Το λάδι είναι αυτό που διαλύει την κόλλα, οπότε είναι επικίνδυνο να πέσουν οι βλεφαρίδες που εμείς έχουμε τοποθετήσει. Και φυσικά να μην τρίβουμε βία τα μάτια μας. Αυτό, συγγνώμη, αυτό συνήθως ούτως ή άλλως απαγορεύεται γενικότερα. Η έντονη τριβή, διότι καταστρέφουμε και το κολαγόνο γύρω από τα μάτια. Πρώτον, και δεύτερον, ταλαιπωρούμε και τις δικές μας βλεφαρίδες. Είτε έχουμε τα extension, είτε όχι. Είτε βλέπουμε και τις κάποιες φωτογραφίες που από την τοποθέτηση ουσιαστικά της βλεφαρίδας. Μπορούμε να βάλουμε και πιο έντονες ακόμα, γιατί μας το είπες λίγο στην αρχή. Το σαν αποτέλεσμα, να δει μέχρι πόσο έντονο μπορεί να είναι. Επειδή λες, η αλήθεια είναι ότι, η αλήθεια είναι ότι εμείς κινούμαστε σύμφωνα με τις βλεφαρίδες που έχουμε, τη βάση που έχουμε να δουλέψουμε. Έτσι πετυχαίνουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα που δεν θα τρομάξει κανέναν και θα έχει και τη μεγαλύτερη διάρκεια. Από εκεί και πέρα μπορούμε να γίνουμε όσο υπερβολικοί θέλουμε, ανάλογα με αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Συνήθως το τελευταίο καιρό μας το ζητάνε ηθοποιοί στο θέατρο που θέλουν να πετύχουν αυτό το έντονο, την ένταση στο βλέμμα τους, και σαφώς με μία μάσκαρα δεν μπορούν να το πετύχουν. Και επειδή υπάρχει μεγάλη απόσταση από το κοινό, είναι ιδανική λύση. Με μία μάσκαρα ή με αυτές τις μονοκόμματες που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν, υπήρχε πάντα ο κίνδυνος να γίνει αποκόλληση ανά πάσα στιγμή. Και πάρα πολύ εύκολο, δεν έχω πατήσει. Βέβαια, πάρα πολλές φορές. Διότι γίνεται τοποθέτηση στο δέρμα. Οπότε λόγω της κινητικότητας του βλεφάρου δημιουργείται ο κνισμός. Ακόμα και αν κατά λάθος κάνεις αυτή την κίνηση, ακριβώς, μπορεί να ξεκολλήσει το πλάι. Και μπορεί να φύγει. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει με τις πρόσθετες που βάζουμε εμείς. Ούτε φαίνεται η συγκόλληση αυτό καθόλου. Καθόλου. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν χρειάζεται μετά να βάλεις μάσκαρα. Αυτό δηλαδή. Δεν χρειάζεται, και μάλιστα αυτός είναι ο σκοπός μας. Γιατί με αυτήν την τεχνική έχουμε το πλεονέκτημα να είμαστε σχεδόν έτοιμες όσον αφορά το μακιγιάζ, εντυπωσιακό, και φυσικά δεν ταλαιπωρούνται οι βλεφαρίδες μας. Και αντιθέτως ενισχύονται, τους δίνεται αυτή η δυνατότητα. Μου δίνεις πολύ ωραία πάσα για τα υπόλοιπα που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί στο Ινστιτούτο Αισθητικής, το δικό σας το MISKIN, κάνετε και άλλα πράγματα. Καταρχήν υπάρχει και το μόνιμο μακιγιάζ, το οποίο θα το έχετε δει. Είτε θέλετε, είτε περίγραμμα χιλιών, είτε σκιά στο μάτι. Στα φρύδια ή περίγραμμα. Τη γραμμή liner που λέμε. Τη γραμμή του eyeliner, που επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο να το έχεις. Ακόμα και για εσάς που δυσκολεύεστε με το eyeliner, το μόνιμο eyeliner σας βοηθάει, έστω και αν θέλετε μετά να το πατήσετε από πάνω, ώστε να είναι ακόμα περισσότερο. Ναι, εμείς ποτέ δεν δίνουμε ένα τελικό αποτέλεσμα που μπορεί να έχει ένα μακιγιάζ βραδινό. Γίνεται η τοποθέτηση με αυτή τη λεπτοχρωστική στην ουσία, κάνοντας βλεφαρίδες να φαίνονται λίγο πιο πυκνές, πιο πυκνές, και σταματάμε σε συγκεκριμένο σημείο για να δώσουμε ένα εφέ ανωδικό στο βλέμμα, χωρίς όμως να μας δεσμεύει στην εικόνα μας, χωρίς να είναι κάτι το υπερβολικό όταν θα ξυπνάμε, γιατί θα ξυπνάμε πλέον με αυτό. Σωστά. Βρίσκουμε λοιπόν τεχνικές τέτοιου τύπου που είναι πάντα με απόλυτη ασφάλεια και με σεβασμό στο σώμα μας και στην υγεία μας, για να είμαστε έτοιμες. Και μια πάρα πολύ ωραία τεχνική επίσης που θα πούμε τις επόμενες φορές, πολύ περισσότερα πράγματα για εκείνη, είναι ουσιαστικά μια τεχνική που έχετε για τα φρύδια. Ειδικά για περιπτώσεις όπως είμαι και εγώ, που έχουμε βγάλει λίγο τα φρύδια μας λίγο ατσούμπαλα. Και δεν υπάρχει καλοσχηματισμένο ουσιαστικά φρύδι, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για το πρόσωπο. Υπάρχει τεχνική που σχηματίζει ουσιαστικά από την αρχή. Σχηματίζουμε, δουλεύουμε και εκεί με το σχηματισμό τρίχα-τρίχα. Αυτό πάντα μας δίνει το πλεονέκτημα του φυσικού αποτελέσματος. Ουσιαστικά πάντα είναι σαν τατουάζ, πώς είναι. Δεν είναι τατουάζ. Διαφοροποιείται για δύο βασικούς λόγους. Καταρχήν, για την φύση των χρωμάτων. Τα χρώματα είναι ορυκτά, δεν είναι χημικά τοξικά όπως είναι στο τατού. Αμέσως μετά μπορούμε να γίνουμε αιμοδότες. Κάτι τέτοιο με το τατού δεν ισχύει. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η απόλυτη ασφάλεια όσον αφορά με τη φύση του χρώματος και όσον αφορά και με την απόδοσή του, αλλά και με την τεχνική του. Δεν γεμίζουμε, δεν μαυρίζουμε όλο το φρύδι, αν έχουμε δει περιστατικά τατουάζ. Σχηματίζουμε, σχεδιάζουμε, ζωγραφίζουμε λεπτές στριχούλες ανάμεσα και από τις δικές μας, ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν όμως, για να δημιουργηθεί αυτή η φυσική εικόνα. Γιατί το βασικό πλέον. Ναι. Τις περισσότερες φορές που έχω δει κοπέλες που έχουν κάνει τατού στα φρύδια. Είναι αυτό το. Ακριβώς. Το οποίο ναι, είναι γραμμή, τέλεια σχεδιασμένο, αλλά είναι ψεύτικο. Ναι, και φαίνεται ότι είναι και ψεύτικο πάρα Όχι, πολύ. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι τέτοιο. Το βασικό είναι ότι
έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, δεν διαρκεί για πάντα. Mm. Το χρώμα δεν ξεθοριάζει, δεν κοκκινίζει, δεν αλλοιώνεται το χρώμα του. Υπρασινίζει, γιατί γι' αυτό ακριβώς. Το έχω δει. Και μας δίνει τη δυνατότητα εμείς να επανασχεδιάζουμε το φρύδι, διότι το πρόσωπό μας αλλάζει μορφολογία. Ανάλογα και με τη δεκαετία της ηλικίας που είμαστε. Σωστά. Αλλάζουν οι ανάγκες μας, αλλάζουν το χρώμα των μαλλιών μας, αλλά κυρίως αλλάζει η μορφολογία του προσώπου. Οπότε αυτό υποχωρεί, αποβάλλεται από το δέρμα τον οργανισμό. Σιγά. Εμείς το επανασχεδιάζουμε, το επαναπροσδιορίζουμε για να ακολουθούμε πάντα τις φυσικές γραμμές του προσώπου. Μάλιστα. Διαφοροποιείται πολύ σε σχέση με το τατού. Το μόνο στο οποίο μπορούμε να το συσχετίσουμε είναι ότι σαν τεχνική τοποθετούμε χρώμα μέσω μιας βελόνας. Δουλεύουμε όμως λίγο πιο ψηλά στο δέρμα, κάποια χιλιοστά. Μάλιστα. Και είναι τρίχα-τρίχα για να υπάρχει ουσιαστικά το τέλειο αποτέλεσμα. Και δεν το συζητώ, δηλαδή, που βλέπω για κοπέλες που ξυρίζουν τα φρύδια τους και κάνουν τατουάζ, γιατί θεωρούν ότι το δικό τους σχήμα δεν είναι τόσο καλό, οπότε κάνουν κάτι τέτοιο. Πραγματικά μπείτε στη διαδικασία, αν δεν είστε ευχαριστημένοι από το σχήμα των φρυδιών σας, από το να κάνετε όλα αυτά τα περίεργα πράγματα. Πώς μας είπες ακριβώς τεχνική? Είναι η μέθοδος, είναι το μόνιμο ημιμόνιμο μακιγιάζ. Μόνιμο ημιμόνιμο μακιγιάζ, που ουσιαστικά περιλαμβάνει τα φρύδια, περιλαμβάνει τη γραμμή του eyeliner, το περίγραμμα των χιλιών σας, τι άλλο ξεχνάω. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να σχεδιάσουμε εμείς διάφορα σχέδια, γράμματα, λέξεις στο σώμα μας. Σωστά, είναι και αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Αύριο έχουμε μια πάρα πολύ πλούσια εκπομπή. Καταρχήν, έχουμε την Αγγέλικα Θεοδωρίδη, αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων, με την οποία θα μιλήσουμε για τα παιδικά δωμάτια και πώς μπορείτε ουσιαστικά να διακοσμήσετε υπέροχα και οικονομικά το παιδικό δωμάτιο του παιδιού σας. Επίσης, έχουμε τη Λένα Γεωργά από το Spinning. Την είχαμε φιλοξενήσει και από λίγο χρονικό διάστημα για να μάθετε, για όσους από εσάς θέλετε να ασχοληθείτε με την γυμναστική σε επαγγελματικό επίπεδο, πώς μπορείτε ουσιαστικά να γίνετε spinning instructor και πάρα πολλά άλλα νέα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και τους αγαπημένους μας celebrities, γιατί σήμερα δυστυχώς δεν είχαμε χρόνο να δούμε τι έχει το Γόβα Στιλέτο. Μπείτε όμως στο Γόβα Στιλέτο και δείτε όλες τις ειδήσεις για τους αγαπημένους μας celebrities. Καλό απόγευμα, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά.